παρέμβαση εισαγγελέα στο Ταμείο Υλοβοήθειας για να εξετάσουν τι γίνεται. Κατέστησαν υπολογιστές, μπήκε ο εισαγγελέας μέσα, θα κάνει κόσκινο. Το ΣΔΟΕ, με εντολή του εισαγγελέα, πήγε το ΣΔΟΕ μέσα. Τι έγινε ακριβώς, στην ΕΛΜΕ. Καλησπέρα, Μιχάλη Στάμο. Καλησπέρα, φίλοι. Τέφορο του ΣΔΟΕ, ξαφνικά στα γραφεία της ΕΛΜΕ Πειραιά είχαμε, σχετικά με καταγγελία που είχαν για το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, ότι υπήρχε εκεί κάποια ατασταλία. Τρύπα. Τρύπα οικονομική. Τα λαμόγια έχουν βγάλει τα κεράκια έξω, σε πολλά μέρη. Να τους κοπούν από τη ρίζα. Πες μας. Ο Αγγελέας λοιπόν έκανε κατάσχεση των υπολογιστών, διότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική καταγγελία ότι κάποιο μαγικό χέρι βούτυξε χρήματα από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου. Επίσης, εκτός των υπολογιστή, κατάσχεσαν και ένα βιβλιάριο τραπέζης και αμέσως βέβαια η ΑΔΔ και η ΕΛΜΕ ξεσηκώθηκαν, ξεκίνησαν τη συγκεντρώση διαμαρτυρίας από σήμερα το πρωί, πήγαν στο πρωτοδικείο Πειραιά, έβαλαν ανακοινώσεις για να μην σου απασχολώ την εκπομπή, τα γνωστά ξέρεις, αλλά η ουσία είναι το εξής. Πες την ουσία! Γιατί κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας, δεν θέλουν να επέμβει η δικαιοσύνη. Γιατί... Με συγχωρείτε. Τι πρόβλημα έχουν οι κύριοι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, κάνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίες ΕΛΜΕ γιατί μπήκε το ΣΔΟΕ να ελέγξει, που το ΣΔΟΕ πήγε να κάνει τη δουλειά του για να κάνει τον έλεγχο. Γι' αυτό διαμαρτύρονται. Τι κρύβεται κύριε πίσω από αυτή την κίνηση, ποια συμφέροντα, τι ακριβώς συμβαίνει. Για περιμένουμε να το μάθουμε από τον κύριο εισαγγελέα. Συναδελφική αλληλεγγύη, πάλι για κουκούλωμα. Αυτό... Μισό λεπτάκι, δηλαδή πάει το ΣΔΟΕ να κάνει τη δουλειά του. Και μπράβο στο ΣΔΟΕ! Μπράβο του. Αυτό, αυτό μας που επιτέλους μπήκαν να ελέγξουν που πάνε αυτά τα λεφτά της αλληλοβοήθειας. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε, κύριε. Διαμαρτύρονται για ποιο λόγο. Για το λόγο ότι κλέβε, έκλεβε κάποιος, ίσως ή επειδή πήγε το ΣΔΟΕ να κάνει τη δουλειά του, διαμαρτύρονται. Διαμαρτύρονται γιατί μάλλον δεν πρέπει να βγουν προς τα έξω τα έσοδα που υπήρχαν μέσα στο βιβλιάριο του Ταμείου Αλληλοβοηθείας, γιατί απασχολούσαν πολλούς εργαζομένους και είχαν έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες, φίλοιπα και εκδηλώσεις μέσα εκεί, καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Για να μην βγουν, Μιχάλη, τα άθλητά μας στη φόρα, μάλιστα. Μιχαλάκη μου. Ο Πάνος ο Λαντούρης είπε. Περιμένουμε. Για σου πάνω πίσω, έχουμε κι άλλο περιστατικό, Φίλιππε. Τι. Το οποίο τις επόμενες μέρες θα βγει παρόμοιο περιστατικό. Δηλαδή έχει μπει χέρι και σε άλλον οργανισμό στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Σαν μου πάμε τώρα σε μια φρίκη που ζούσε έναν